Το πράσινο φως για την έκδοση του Μουκτάρ Αμπλιάζοφ στη Ρωσία ή την Ουκρανία άναψε γαλλικό δικαστήριο. Ο Κοζάκος αντιφρονούντας κατηγορείται για υπεξαίρεση σχεδόν 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την τράπεζα BTA του Καζακστάν. Ο 50χρονος Αμπλιάζοφ συνελήφθη τον περασμένο Ιούλιο στη Γαλλική Ριβιέρα όπου κρυβόταν. Από το 2009 ο πρώην Υπουργός Ενέργειας και Εμπορίου του Καζακστάν έχει φύγει από τη χώρα φοβούμενος τον πολιτικό του αντίπαλο και νυν πρόεδρο Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγεφ. Σύμφωνα με την απόφαση του Γαλλικού Δικαστηρίου, έχει προτεραιότητα η έκδοσή του στη Ρωσία, όπου οι κατηγορίες είναι σαφώς βαρύτερες. Την ίδια στιγμή από την Ιταλία, η οικογένειά του δηλώνει πως υπάρχουν φόβοι για την ασφάλεια του Αμπλιάζοφ, αν εκδοθεί στο Καζακστάν.